και είναι ένας από τους 5 μύκητες που σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχουν την ιδιότητα να αναχαιτίζουν σημαντικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, το AIDS και η υπατήτιδα. Πρόκειται πραγματικά για ένα από τα πλέον περιζήτητα και πολύτιμα μανιτάρια σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είναι γνωστό με πολλές λαϊκές ονομασίες, μερικές από αυτές είναι κοκκινούσκα, μιλάκι, αυγομιλάκι, γενιτσάρα. Πρόκειται για μανιτάρι που αναγνωρίζεται εύκολα στη φύση. Βλέπουμε ότι είναι ένα συγκροτημένο καπέλο με τα ελάσματα και το πόδι. Βλέπουμε εδώ το καπέλο με τις άρες. Έχουμε μπροστά μας μια ομάδα από μανιτάρια που ανήκουν στο είδος Amanita phalloides, Amanitus ophalloides. Πρόκειται για το πιο επικίνδυνο μανιτάρι στη χώρα μας και στην Ευρώπη και ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους που οφείλονται σε δηλητηρίες από κατανάλωση μανιταριών στην Ευρώπη. Λακτάριος με το χρώμα του Σολομού. Πρόκειται για έναν από τους φαγόσιμους λακτάριους που βγαίνουν σε λαδοδάση με χαρακτηριστικά τα ξεθοριασμένα πορτοκαλιά χρώματα και στο κόψιμο εκκρίνει άφθονο καροτή γαλακτώδη χυμό. Γανόδερμα το γυαλιστερό, γανόδερμα λούσιτου. Οφείλει το όνομά του στην ιδιαίτερα γυαλιστερή εξωτερική του επιφάνεια που δίνει την εντύπωση ότι είναι φρεσκοβαμμένο με λαδοπογιά. Το γανόδερμα το γυαλιστερό είναι γνωστό από την εποχή της δυναστείας των Μινγκ στην Άπο Ανατολή όπου αναφέρεται ως ελιξίριο νεότητας και μακροβιότητας. Αυτός τους θρύλους, αυτές τις παραδόσεις ανέλαβε να διαγνώσει να εξετάσει ένα Ινστιτούτο στην Ιαπωνία την περασμένη δεκαετία και αποφάνθηκε ότι πράγματι ο συγκεκριμένος μύκητας έχει θεραπευτικές ικανότητες στην αντιμετώπιση κάποιων σοβαρών ασθενειών.